Στην Ερεσό της Λέσβου τώρα γίνεται αυτή την ώρα η αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Δημήτρη Παπανικολή. Αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, καθώς ήταν το πρώτο ναυτικό κατόρθωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Η Αναστασία Σπυριδάκη θα μας μεταφέρει την εορταστική εικόνα. Αναστασία. Καλησπέρα, Χάρη. Εδώ στην παραλία της Καλασσαρεσού ο κόσμος ακόμα κάνει μπάνιο. Η όλη τελετή θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όταν θα πέσει ο ήλιος και θα βγει, σήμερα έχουμε και πανσέλινο, θα βγει και το φεγγάρι. Πίσω μου στην παραλία της Σκάλας και στη Σκάλα θα ξεκινήσουν οι βάρκες. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων της Σκάλας Αρεσού διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, την αναπαράσταση της πυρπόλησης από τον Δημήτρη Παπανικολή το 1821, 27 Μαΐου του 1821, ήταν η πρώτη ναυμαχία του ελληνικού στόλου εδώ στον κόλπο της Αρεσού και σηματοδότησε πολύ σπουδαία πράγματα για την Ελληνική Επανάσταση, ανέβασε το ηθικό των Ελλήνων εκείνη την εποχή και κυρίως του ελληνικού στόλου στα νησιά του Αιγαίου. Να πούμε ότι αυτή η αναπαράσταση έχει ξεκινήσει εδώ και τα προηγούμενα χρόνια και γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν έγινε πέρσι λόγω της πανδημίας. Φέτος όμως, με τα μέτρα που έχουν πάρθει, θα έχουμε και εκδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις πέρα στο λιμανάκι της Σκάλας Αρεσού, όπου μουσικές και βέβαια την ανατίναξη, όπου με ένα εντυπωσιακό τρόπο το καραβάκι που βλέπετε στο βάθος θα Αναστασία, το ανατινάξουν οι εραστέχνες αλληλείς που θα πάνε στη Σκάλα Αρεσού. Όσο εσύ περιγράφεις τι θα συμβεί, εμείς ήδη βλέπουμε τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια από αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Και τουλάχιστον από τις εικόνες αρχείου που παρακολουθούμε στους δέκτες μας, η όλη οργάνωση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή, ακριβώς. Είναι πολύ εντυπωσιακό το όλο σκηνικό. Σε λίγη ώρα περιμένουμε ο ήλιος να δύσει. Έχουμε ένα φοβερό ηλιοβασίλεμα εδώ στη Σκάλα Αρεσού και καταλαβαίνετε οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί. Θα απολαύσουν όλο αυτό το σκηνικό. Θα αναχωρήσουν οι βάρκες με τους ψαράδες. Θα πάνε εκεί στο καραβάκι που βλέπετε στο βάθος. Θα το ανατινάξουν με βεγγαλικά και ωραία, όλα αυτά θα συνδέσουν ένα πολύ Αναστασία, όμορφο σκηνικό για την αναπαράσταση και είναι 200 χρόνια βεβαίως φέτος από την Ελληνική Επανάσταση. Από την πυρπόληση, από τον Δημήτρη Παπανικολή, ναι, της Δικρότου και την Ελληνική Επανάσταση. Αναστασία Σπυριδάκη, να σε ευχαριστήσουμε.